σχετικά με άλλες περιοχές. Το Ρασίφι πάει πάρα πολύ καλά. Χαίρομαστε γι' αυτό. Είναι δευτεροβάθμια. Εντάξει, μας έχουν δει επιπρόσθετα ακόμα 500 ράμπιτες που έχουμε για να δώσουμε στις σχολικές μονάδες, αν και εφόσον παρουσιάσουν κάποια κρούσματα ή αν υπάρξει έστω και μια υπόνοια ότι υπάρχει κρούσμα, να μπορούν τα παιδιά να κάνουν τα rabbit test και οι συνάδελφοι. Και επομένως για την ώρα η εικόνα είναι αρκετά καλή σε σχέση με άλλες περιοχές. Ωραία, χαιρόμαστε. Γι' αυτό δεν έχει χρειαστεί εξάλλου να κλείσει και κάποιο σχολείο προκειμένου να. Κάποιο τμήμα μάλλον. Δεν έχουμε τόσα κρούσματα και φαντάζομαι ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά σε κάποια σχολεία ενδεχομένως του νομού μας. Όχι, μεμονωμένα περιστατικά υπάρχουν και είναι λογικό και φυσιολογικό να υπάρχουν καθώς έχουμε την πανδημία. Mm-hmm. Να καθώς υπάρχει πανδημία. Το ζήτημα είναι να είναι σε τέτοιο βαθμό, να είναι ελεγχόμενα αυτά τα περιστατικά. Και να μπορούμε να τα διαχειριστούμε σωστά. Και πάνω απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσοι πρέπει να κάνουν εμβόλιο, πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο πιο πολύ για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και δεύτερον να προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας και τους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Στέλνουμε λοιπόν και τα μηνύματα. Κύριε Κατσαγκόλη, θέλω να έρθουμε λίγο να δούμε με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι βλέπουμε ότι ξεκινάει σήμερα η δυνατότητα να εγγραφούν οι μαθητές και έχουν σταλεί οδηγίες. Τι ακριβώς γίνεται? Ναι, κοιτάτε, το Υπουργείο πολύ νωρίς έχει στείλει ήδη άρχισε τη διαδικασία σε σχέση με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Στέλνονται οδηγίες και θα στέλνουν και περισσότερα και συμπορία, διευκρινιστικότερες οδηγίες. Συνήθως αυτό γινόταν έτσι είτε προς το τέλος του, είτε προς το καλοκαίρι, είτε το Μάρτιο, θυμάμαι εγώ ακόμα πιο παλιά. Και βλέπουμε τώρα ότι ξεκινάνε πολύ νωρίς οι διαδικασίες αυτές. Είναι κάτι καινούριο που γίνεται τώρα φέτος πρώτη χρονιά τόσο νωρίς να γίνονται? Γενικά το Υπουργείο Παιδείας κάνει το αυτονόητο, αυτό που έπρεπε να κάνει στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα ή γενικά στη σχολική κοινότητα. Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνονται πολύ νωρίτερα για να μπορεί το σχολείο, οι μαθητές, οι γονείς να έχουν ένα προγραμματισμό και να μπορούν να λειτουργούν όπως πρέπει. Αν πάρουμε παράδειγμα από την αρχή της χρονιάς ότι από 1η Σεπτεμβρίου το Λασίφι και πανελλαδικά, γιατί έχω και εικόνα πανελλαδικά τι γίνεται, στο Λασίφι είχαμε καλυφθεί με καθηγητές κοντά στο 90% με τον 1ο Σεπτεμβρίου μιλώ, εντάξει, και τώρα έχουμε φτάσει Νοέμβριο, ήδη από Οκτώβριο δεν υπήρχαμε κενά, που παλιότερα θυμόμαστε ότι ξεκινούσαμε, τα παιδιά είχαν κενά στα ακριβώς το πρόγραμμά τους. Το ορολόγιο πρόγραμμα διαμορφωνόταν Φεβρουάριο-Μάρτιο, ενώ τώρα το ορολόγιο πρόγραμμα σχολικών μονάδων, και το ορολόγιο πρόγραμμα εννοώ ότι οι σχολικές μονάδες έχουν τους καθηγητές, έχουν τα προγράμματά τους και ήταν από μέσα Οκτωβρίου. Παρά όλα αυτά, μιας και το θέτεται, υπάρχουν ελλείψεις? Όχι, δεν υπάρχουν. Αυτό σας είπα, ότι στην τελευταία διάσκεψη πριν την τελευταία φάση του διορισμού των αναπληρωτών, την τέταρτη φάση, στο Λασίρ είχαμε 9 κενά. Τα οποία καλυφθήκανε τώρα και αυτά με στην τέταρτη φάση. Ωραία. Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν κάτι λίγα κενά, αλλά είναι ώρες τώρα, μιλάω για ώρες και για μειωμένο ωραρίο συναδέλφους. Ή ό,τι κενό βγαίνει από εδώ και πέρα είναι γιατί, όπως το λέω πάντα, το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Κάποιος συνάδελφος μπορεί να νοσήσει, κάποια συναδέλφια μπορεί να ιτηθεί άδεια κλήσης ή να είναι έγκυος. Επομένως, όταν παίρνουν την άδεια που διοικούνται συνάδελφοι και εμείς μετά είμαστε υποχρεωμένοι να καλύψουμε το κενό. Από εδώ και πέρα θα έχει κενά. Βγαίνουνε. Ή αν δημιουργηθούν, αυτά θα είναι. Μάλιστα. Ωραία. Επανερχόμαστε στα των Πανελληνίων. Ξεκινάνε λοιπόν οι αιτήσεις ότι θέλουν να είναι υποψήφοι για τις πανελλαδικές. Μέχρι και τη Δευτέρα, νομίζω 13 του μήνα, είναι η προθεσμία και φαντάζομαι ότι τα σχολεία θα ενημερώσουν και τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Σαφώς, θα υπάρχει μια ροή ενημέρωση και από τα σχολεία, αλλά και μια ροή από το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση, σας είπα, με διευκρινιστικά επί των Πανελλήνων και θα έρθουν και άλλες εγγύξεις σε σχέση με τους Πανελλήνες. Ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι αιτήσεις, έτσι, ναι? Ναι, και ναι, όλα σχεδόν πλέον στον ελλαδικό χώρο γίνονται και μας βοηθά πάρα πολύ με τα ηλεκτρονικά. Ωραία. Θα επανέλθουμε αν προκύψουν κάποιες ειδικότερες οδηγίες και θα χρήζει ενημέρωση προς το κοινό και προς γονείς και τους μαθητές. Θα επανέλθουμε στο θέμα.
Και θα ήθελα λίγο να δούμε έτσι πώς πάνε αυτές οι συναντήσεις. Κάνατε πράξη αυτό που μας λέγατε πριν αρκετό καιρό, τη δέσμευσή σας ότι θα επικοινωνείτε με τους συλλόγους γονέων με τα 15 μιλή. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη έτσι, επικοινωνία με τηλεδιάσκεψη. Τι είναι αυτό που αποκομίσατε? Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα έχω ολοκληρώσει αυτό που είχα πει, τις προγραμματισμένες επισκέψεις μου σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού. Προηγούμενη εβδομάδα είχα τελειώσει, η τελευταία επίσκεψή μου ήταν στο Παλέκαστρο, στο γυμνάσιο Παλέκαστρο. Χθες ήμουνα στην Νεάπολη, που πήγα να δω γιατί έχουν μεταφερθεί το γυμνάσιο και το Λύκειο, έχει μεταφερθεί στο ΕΠΑΝ Νεάπολος, γιατί πρέπει να γίνει ένα lifting σαν διοκτήρια, και πήγα να δω να συζητήσουμε για περί της συγκατοίκησης του ΕΠΑΛ, του Γυμνασίου Νεαπόλεως και του Γυμνασίου Νεαπόλεως. Όσον αφορά τις τηλεδιασκέψεις, έχω καθιερώσει κάθε μήνα, στην αρχή κάθε μήνα, να γίνεται μια τηλεδιάσκεψη με τα 15 μελή, εκπροσώπους των 15 μελών, ενώσεων γονέων, συλλόγων γονέων, εκπροσώπους του Δήμου και τους διευθυντές, και τέλος του μήνα ξεχωριστή μια τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές και τις διευθύντες όλων των σχολικών μονάδων του νομού. Και να βάλουμε ένα προγραμματισμό, να δούμε πώς πήγε ο προγραμματισμός αυτό που κάναμε και να παίρνουμε και μια ανατροφοδότηση και να δούμε τι κάναμε καλό και να το κρατήσουμε, τι δεν πήγε καλά και να δούμε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Όσον αφορά τώρα στην τηλεδιάσκεψη που θα είναι η δεύτερη τηλεδιάσκεψη τώρα με τα παιδιά, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι τα παιδιά έχουν μια ενημέρωση όπως και οι γονείς, και πάνω απ' όλα ακούγονται οι απόψεις τους, ακούγονται οι προβληματισμοί τους, ακούγονται οι προτάσεις τους. Η δεύτερη τηλεδιάσκεψη τώρα που θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, έχω κάνει πρόσκληση και μάλλον θα είναι θετική πρόσκληση και προσυνεργησία του Υπουργείου Παιδείας να μπει μέσα. Πολύ σημαντικό, και έτσι απευθείας τα παιδιά να πάρουν απαντήσεις από το Υπουργείο σε ό,τι τους απασχολεί. Είναι πολύ βασικό τα παιδιά να δούμε, να ακούσουν και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να ακούν και την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχουν μια επαφή που μέχρι τώρα δεν την είχαν. Mm-hmm. Και πάνω απ' όλα είναι επικοινωνία. Είναι πολύ βασικό, το τονίζω πάντα, να ακούμε τα παιδιά. Τα παιδιά είναι δημιουργικά, έχουν όραμα, έχουν σκέψεις, έχουν προτάσεις. Μάλιστα. Ωραία. Και η ηγεσία λοιπόν αναμένετε, περιμένετε κάποια απάντηση ή από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να συμμετάσχει λοιπόν σε αυτή την με τηλεδιάσκεψη, γίνεται με εκπροσώπους των μαθητών αλλά και των συλλόγων γονέων. Θα είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον να δούμε έτσι τα αποτελέσματα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό έτσι να φτάνουμε κατευθείαν εκεί που πρέπει και από τους αρμόδιους να δίνονται οι απαντήσεις σε όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Η χρονιά κυλά ομαλά, όπως το βλέπετε, έχουμε έτσι τίποτα περιστατικά που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στα σχολεία? Όχι, δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό, αν με ρωτάτε γι' αυτό. Ούτε με αρνητές γονείς εδώ στη δευτεροβάθμια που να μην στέλνουν τα παιδιά τους. Όχι, γιατί στην πρωτοβάθμια το είδαμε αυτό και θέλουμε να δούμε και στη δευτεροβάθμια τι γίνεται, αν τυχόν παιδιά δεν έρχονται στο σχολείο ακριβώς επειδή έχουν τις δικές τους θέσεις και οι γονείς. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωραία. Και ελπίζω να μην υπάρξουν. Μακάρι, γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι στο σχολείο και να... που είναι και το φοιτησικό τους περιβάλλον και για τις γνώσεις που αποκτούν αλλά και για την κοινωνικοποίησή τους. Το τονίζω ξανά ότι πρέπει να μην συγχαίουμε την παιδαγωγική ή εκπαιδευτική διαδικασία με την όποια ιδεολογία. Mm-hmm. Είτε αυτή λέει, έχει να κάνει προς τα εμβόλια, προς τέτοιο άλλο η παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών που είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να τους τη δώσουμε. Και άλλο, η όποια ιδεολογική σκέψη, κατάσταση ή άποψη. Αυτά τα δύο πρέπει να διαχωριστούν, να μην μπλέκονται μεταξύ τους. Κύριε Κατσακόλη, να κλείσουμε με ένα θέμα που θα συζητηθεί στη συνεδρία του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Αφορά τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει κάποια εισήγηση από εσάς είτε για κλείσιμο σχολείων, είτε για συγχώνευση, είτε για τη δημιουργία νέου σχολείου?
Και θυμίζω έτσι και στους φίλους ακροατές μια παλιότερη συνέντευξή μας για το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο για το οποίο μας είχατε μιλήσει. Ναι, το κλείσιμο που είπατε. Όσο τουλάχιστον είμαι σε αυτή τη θέση, αυτή η λέξη δεν θα υπάρξει το λεξιλόγιο των κλείσιμων σχολείων. Mm-hmm. Εγώ προσπαθώ να κάνω αναβάθμιση σχολικών μονάδων στο νομό, βέβαια με την στήριξη της κάθε δημοτικής αρχής σε κάθε περιοχή. Όπως το είπα, ο νομός Βασιλείου είναι ο μοναδικός νομός στην Κρήτη που υστερεί σε υποδομές. Πάντα για την δευτεροβάθμια μιλώ. Mm-hmm. Όπως είπαμε πολύ σωστά για το ΕΝΕΜΙΓΙΛ που είναι το επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο για... ΕΝΕΓΙΝ το λέτε στα αρχικά, ναι, του ΕΝΕΓΙΝ. Ναι, 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 ναι. Είναι, που είναι σε μια ευαίσθητη ομάδα, πληθυσμιακή ομάδα που χρήζει στήριξης και προς τιμή του Δήμου Ιεράποντας που έκανε την πρόταση να, όταν συζητήσαμε ότι θέλει αυτή τη μονάδα και θα τη στηρίξει αυτή τη μονάδα στην περιοχή του. Όπως έγινε και με τα εργαστηριακά κέντρα, τώρα τα ΣΕΚ τα λεγόμενα που έχω προτείνει στην Ιεράπατρα, ένα στην Ιεράπατρα και ένα να γίνει στο Επάνεάπολη, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Όπως και για τον τομέα ναυτιλίας που θα γίνει στο Επάνεάπολη. Αυτά είναι τώρα οι εισηγήσεις που έκανα και περιμένω τις απαντήσεις από τον Δήμο Ιεράπατρας και από τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Το επόμενο στάδιο είναι η ίδρυση πειραματικών γυμνασίων και λυκείων και πρότυπου ΕΠΑΛ. Όλες αυτές οι δομές που σας λέω αναβαθμίζουν το νομό και λείπανε τόσα χρόνια από το νομό. Μάλιστα. Υπάρχουν ημερομηνίες που τρέχουν και πρέπει να προλάβουμε προκειμένου να καταθέσετε κι εσείς μετά τις προτάσεις σας? Εμείς ήδη περάσαμε τις προτάσεις μας στο MySchool μέσα του Υπουργείου. Ναι. Τώρα περιμένουμε τον αριθμό απόφασης των Δήμων. Σήμερα θα πρέπει οι Δήμοι, αντίστοιχα τώρα μιας και μιλάμε για την Ιερά Πατρά και αυτά που μας είπατε για τον Άγιο Νικόλα, αυτά που προτείνετε, να συνεδριάσουν τα Δημοτικά Συμβούλια, να πάρουν αποφάσεις, να στηρίξουν, αν μπορούμε να πούμε. Μέχρι 7 του μηνός, εγώ πρέπει να έχω περάσει μέσα στο σύστημα του Υπουργείου τις αποφάσεις των Δήμων. Και από εκεί πέρα μετά επαφείτε στο Υπουργείο, για να κάνει δεχτεί την όποια απόφαση ή πρόταση. Ωραία. Άρα λοιπόν, ειδικότερα τώρα για την Ιεράπετρα, να επαναλάβουμε, αυτό που προτείνεται είναι ειδικό γυμνάσιο και λύκειο και ένα ΣΕΚ, μας είπατε, να μας θυμίσετε λίγο τι είναι, ναι, αυτό το ΣΕΚ. Είναι εργαστηριακό κέντρο. Αυτό πέρα το ΣΕΚ τι είναι? Έχει όλα τα εργαστήρια που έχει τώρα αυτή τη στιγμή, έχει το ΕΠΑΛ, το πρωινό της Ιεράπετρας, το βραδινό ΕΠΑΛ και το ΙΕΚ. Και μελλοντικά το ΣΕΚ. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα εργαστήρια, τα διαχειρίζεται αυτός που φοράει στο ΣΕΚ, το εργαστηριακό κέντρο. Εκεί υπάρχει ένας διευθυντής και υποδιευθυντής. Γίνεται δηλαδή με λίγα λόγια ένα σημάδεμα εκεί που ο διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδος, από αυτές που είπα, από το ΕΠΑΛ, το πρωινό ΕΠΑΛ, η Αράπητα, το εσπερινό ΕΠΑΛ και το ΙΕΚ και μελλοντικά το ΕΝΕΓΙΛ, έχει να διαχειριστεί και τα εργαστήρια, αποφορτίζεται από αυτό ο διευθυντής. Και τα διαχειρίζεται ένα άτομο με τον υποδιευθυντή του μαζί. Φαντάζομαι ότι έτσι αυτή η αποκέντρωση, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, θα βοηθήσει έτσι και στην καλύτερη οργάνωση και στον εξοπλισμό. Γιατί το ΣΕΚ θα στηθεί πάλι στο ίδιο, υπάρχουν ΕΠΑΛ, στο εξωτερικό συγκρότημα το ΕΠΑΛ. Ναι. Δεν γίνεται κάτι καινούργιο. Καταλάβατε, απλώς γίνεται μια δομή στις ήδη υπάρχουν δομές μέσα στο πολιτιστικό μια δομή. Καταλάβα, μάλιστα. Ωραία, για να δούμε λοιπόν, περιμένουμε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Δεν ξέρω, δεν Ναι, ναι, ήθελα να συμπληρώσω με διέφυγε και συγγνώμη που σας διακόπτω για τα ΣΕΚ. Ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός ότι θα δοθούν 400 εκατομμύρια ευρώ. Και γιατί όχι να μην έρθουν και εδώ, ναι. Και γιατί όχι να μην αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα και εμείς εδώ, στο νομό μας. Αναβαθμίζουν τα εργαστήρια, με λίγα λόγια, και γίνεται καλύτερη οργάνωση και διαχείριση. Ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό. Είπαμε, κανένα κλείσιμο σχολείο, αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, αυτός είναι ο στόχος σας. Και ενδυνάμωση. Ωραία. Παρακολουθούμε όλα όσα γίνονται. Αν έχετε κάτι άλλο να μας προσθέσετε, ευχαρίστως να το μεταφέρουμε έτσι στον κόσμο. Βλέπουμε και τις επαφές σας με τα σχολεία και σας βλέπουμε έτσι και σε πιο αποκεντρωμένες δομές. Είτε στο σχολείο στο Χαντρά, βλέπα τις προηγούμενες μέρες, είτε στην Κριτσά που σας υποδέχτηκαν έτσι με τα μουσικής, μάλιστα, εκεί τα παιδιά. Σημαίνει ότι είχαν ανάγκη αυτή την επικοινωνία.
ως τα παιδιά έχουν ανάγκη την επικοινωνία. Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται, πρέπει να υπάρχει επαφή. Σας είπα αυτό, τηλεδιάσκεψη που έκανα πριν, καινοτόμως στον ελλαδικό χώρο, δεν γίνεται σαν διεύθυνση δευτεροβάθμιας και είναι προς τιμή μας αυτό το πράγμα. Ήταν η ιδέα των παιδιών, δεν ήταν δική μου ιδέα, για να είμαι και ακριβοδίκαιος. Ωραία. Χαιρόμαστε λοιπόν που ανταποκριθήκατε, γιατί είναι σημαντικό και οι δύο πλευρές να ενώσουν δυνάμεις για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Καλή συνέχεια λοιπόν. Και οι σχολικές μονάδες κλείνουν 23 του Δεκέμβρη, έτσι, για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Όπως προβλέπετε. Όπως προβλέπετε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Χρειαστεί βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Καλή σας μέρα, κύριε Κατσαγκόλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.